Άλλη μια φορά για να το κάνω καθαρό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν και δεν είναι με κανέναν τρόπο κατά το να γίνει γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι καθαρό. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την άποψη και έχει την άποψη ότι θα έπρεπε να είναι ένα γήπεδο στα πλαίσια του χώρου του ιδιοκτησιακού της ΑΕΚ, που θα είναι ένα γήπεδο των 27.000 θέσεων αντί των 33.000 θέσεων. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Βούτσης έκανε ένα βήμα ακόμα περισσότερο, κύριε Υπουργέ, διότι πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έχετε τόση αιμονή για το άρθρο 82. Τι σημαίνει η θέσπιση του άρθρου 82. Σας έβαλε η αξιωματική αντιπολίτευση έναν προβληματισμό. Κάτι υποπτεύεται, κάτι υποψιάζεται ότι ενδεχομένως το 5% να οδηγήσει σε εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφέρον. Πάρτε το πίσω λοιπόν να συμφωνήσουμε, να βρούμε έναν κοινό τόπο, αφού τόσο πολύ καίγεστε για το γήπεδο της ΑΕΚ όλοι σας. Αλλά δεν είναι αυτό. Κοντά στο γήπεδο και κοντά στην πίεση των φιλάθρων και τη δίκαιη πίεση των φιλάθρων για να, της ΑΕΚ να υπάρχει ένα γήπεδο. Ωστόσο για άλλη μια φορά αυτοί που κόπτονται για την προσφυγική ΑΕΚ δεν τους άκουσα να μιλούν για τους πόντιους και πάλι σήμερα της Ουκρανίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση καταθέτει το περίφημο πολυνομοσχέδιο των προαπαιτουμένων και επιχειρεί να θωρακίσει όλες τις μνημονιακές πολιτικές που οδήγησαν την ελληνική κοινωνία στην καταστροφή. Και όταν έρχεται η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για άλλη μια φορά και λέει ότι η εσωτερική υποτίμηση δεν οδήγησε στα αποτελέσματα, αγαπητέ κύριε Καραγκούνη, συμπατριώτη μου, πού είναι η λειτουργία της αγοράς, κύριε Καραγκούνη? Υποτίμηση 50% των μισθών και των συντάξεων. Και ακόμα είμαστε η πιο ακριβή χώρα. Πού είναι αυτή η αγορά να τη βρω κι εγώ?